Καλησπέρα σε όλους. Μια κακή νύχτα για μας. Χάθηκε ένας αγώνας ο οποίος ξέραμε από αρχής ότι θα ήταν δύσκολος. Όμως χάθηκαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον αριθμό των επιλογών μας, γιατί είχαμε λίγους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς αυτή η εβδομάδα εξελίχθηκε πολύ κακά για μας στο θέμα των τραυματισμών. Στο αγωνιστικό κομμάτι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Δίκαια κέρδισε. Το γρήγορο γκολ που σημείωσε τη βοήθησε στην εξέλιξη του αγώνα. Πήγαμε στο ημίχρονο, θέλαμε να ρισκάρουμε, αλλά δυστυχώς η ομάδα βγήκε με καλή διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μέχρι το 55 είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές και φτάσαμε σε σημείο να ολοκληρώσουμε τον αγώνα με αμυντική τετράδα, με ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται σε αυτές τις θέσεις. Όμως αυτό είναι αρχή το ποδόσφαιρο. Σίγουρα υπάρχει λύπη, υπάρχει απογοήτευση, όμως υπάρχει επόμενη μέρα. Είμαστε υπόχρεοι από αύριο το πρωί να συγκεντρωθούμε, να μαζευτούμε και να ξεκινήσουμε δουλειά για τον επόμενο αγώνα. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, όμως το ξέραμε από μιας αρχής ότι δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Υπάρχει δουλειά, θέληση, πίστη και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτά. Coach, είχατε τους τραυματισμούς, ήρθαν ακόμη δύο. Πιστεύετε ότι εντάξει, το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα πάλι θα θεσάσουν το outsider. Πιστεύετε ότι στις 4 του Φλεβάρι με την Ένωση και μετά με τη Δόξα θα έρθουν κάποιοι παίχτες πίσω, θα σωματωθεί και η νέα μεταγραφή που είναι κοντά να γίνει, ο Γιακουμάκης? Εντάξει, δεν μπορούμε να διαλέγουμε αγώνες. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ακολούθως τα play-out. Εντάξει, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε τους ποδοσφαιριστές υγιείς για να μπορούμε να παλέψουμε. Τώρα, όποιος αγώνας έρχεται, πρέπει εμείς να προσπαθούμε το καλύτερο, να το χτυπούμε για το καλό της ομάδας μας. Εντάξει, ευχαριστώ, καλή νύχτα σας.